Τελειώνω Πανελλήνιες, 2022, καταχαρούμενος, λέω τελείωσα. Αύγουστος 22, μου έρχεται μήνυμα, πέρασες. Πού πέρασα, έκπα. Χαίρομαι εγώ για τα λοιπά, τέλος πάντων. Έκπα τώρα, καποδιστριακό και από το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Και πούτσες μπλε καραμελέ, τέλος πάντων. Πάω σπουδάζω, τέλος πάντων, είμαι τώρα δεύτερο έτος. Με ρωτάνε τώρα οι δικοί μου, ξέρω εγώ, Σόγια. Με ρωτάνε τέλος πάντων Σόγια και τα λοιπά. Πήγες πανεπιστήμιο, πώς είναι το κτίριο και τέτοια. Σαν όπως τα άφησε καποδίστρια, δεν έχει αλλάξει. Το κτίριο δηλαδή, άντε ξέρω εγώ, να το έχουν βάψει καμιά δυο φορές από τότε, από την ίδρυση. Πολλοί καθηγητές είναι επίσης από τότε, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, μου λέει το κτίριο, δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά εδώ που είμαστε. Κάνα ενδιαφέρον μάθημα. Τους κάνω, έχω ας πούμε τώρα, έχω αστικό και εμπορικό δίκαιο. Κάτσε ρε φίλε, αυτά που λες είναι μαθήματα νομικής, τι σπουδάζεις. Το ίδιο πράγμα τους λέω, δίκης επιχειρήσεων. Τέλος πάντων, πάνε να γαμηθούν όλα αυτά. Δεύτερο έτος τώρα, έχω στο μάθημα εμπορικό δίκαιο. Στο πρόγραμμα σπουδών έχω εμπορικό δίκαιο. Και οικονομετρία. Μας λένε τέλος πάντων, θα χρειαστείτε τα συγγράμματα. Και οι δύο μας το λένε. Πας στο διάλογο, θα τα χρειαστώ λέω εγώ, okay. Τα πήρα τα μπουρδέλα τέλος πάντων. Ας αρχίσουμε από το εμπορικό δίκαιο που λέγεται αρχαία δίκαια. Αυτό είναι το βιβλιαράκι. Βλέπεις ότι το ανοίγεις και λες κάτι δεν πάει καλά ρε φίλε, σελίδες είναι κάπως. Ναι, είναι επειδή είναι ενωμένες. Είναι 4-4 ενωμένες, ξέρω εγώ, 3-3. Αλλά μετά σκέφτηκα, εντάξει ρε φίλε, το έκαναν επειδή ξέρουνε ότι ανυπομονώ να το διαβάσω, οπότε παίζουν με την αγωνία μου ρε φίλε, κερατά. Η μαλακία ποια είναι? Δεν κάνω πλάκα. Είναι καθαρέμουσα. Είναι καθαρέμουσα. Το πολιτιακό σύστημα της χώρας ταύτωσε στηρίζεται στην ελαίο θεού βασιλεία, διότι και ο βασιλεύς σύνου ισχύρας του και το μουνί της. Και τώρα, και μου λες εσύ, η οικονομετρία που πες πριν, πού μετράει? Και θα σου πω, έχεις δίκιο. Και αν σου έλεγα ότι και η οικονομετρία είναι καθαρεύουσα, θα μου έλεγες, λες μαλακίες, είναι οικονομετρία. Γιατί είναι αντισυγκαθαρεύουσα. Και θα σου έλεγα, έχεις δίκιο.